Συναδέλφισες και συνάδελφοι, οι εργαζόμενοι όλης της χώρας και μαζί και οι εργαζόμενοι στους Δήμους, ένα μήνα τώρα δίνουμε μια μεγάλη μάχη απέναντι σε ένα πολυνομοσχέδιο ταφόπλακα για τους εργαζόμενους, για τα εργασιακά μας δικαιώματα και την ελευθερία μας να οργανώνουμε τον αγώνα μας. Μάχη με κύριο χαρακτηριστικό την προσπάθεια να φτάσουμε σε κάθε συνάδελφο και μέσα από μαζικές διαδικασίες να τον ενημερώσουμε για το χαρακτήρα της ανάπτυξης που σχεδιάζει και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τη σημασία που έχει να απαντήσουμε με το ίδιο όπλο που επιδιώκει να χτυπήσει, τα συνδικάτα μας δηλαδή και την απεργία. Σήμερα πολλοί από εμάς τους εργαζόμενους στους Δήμους συμπληρώνουμε 5 μέρες απεργία ως αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας. Εξέλιξη που δίνει ένα ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση ότι δεν έχει τη συνένεσή μας στο έγκλημα που ετοιμάζει. Η κυβέρνηση με το πολυνομοσχέδιο δείχνει πώς αντιλαμβάνεται αυτή την ανάπτυξη. Απ' τη μια δίνει γη και είδωρ στο κεφάλαιο τους επενδυτές και απ' την άλλη διαμορφώνει μόνιμους μηχανισμούς συμπίεσης των μισθών και των όρων με τους οποίους εργαζόμαστε. Επιβάλλει πειθαρχικές ποινές στους δημοσίους υπαλλήλους που δεν τηρούν συγκεκριμένες προθεσμίες για τον έλεγχο επενδύσεων, επιδιώκοντας να τους στοιχίσει πλήρως στην πολιτική της κάθε κυβέρνησης. Χτυπάει τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και ειδικά τις κλαδικές. Χτυπάει την κοινωνική ασφάλιση για να στρώσει το χαλί στους επενδυτές, απαλλάσσοντάς τους από την οργανωμένη αντίσταση των εργαζομένων. Βάζει σε ασφιχτικό κλοιό και κρατικό έλεγχο τη λειτουργία των σωματείων. Δεν έχουν τη συνένεσή μας και το μήνυμα αυτό το παίρνουν και από τη σημερινή συγκέντρωση. Ό,τι επιχειρεί σήμερα να περάσει η Νέα Δημοκρατία είναι πάνω στο γόνιμο έδαφος όσον πέρασε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Από τον νόμο Αξιόγλου για το 50% συν 1 για την προκήρυξη της απεργίας, από τους περιορισμούς στην επέκταση των συλλογικών συμβάσεων και στις εξαιρέσεις που θέσπισε, τους αντιασφαλιστικούς νόμους του Κατρούγκαλου, την ομοθέτηση της κατάργησης των βαρέων και ανθυγιεινών, τη διατήρηση άθικτου του νομοθετικού πλαισίου που επιτρέπει τις ιδιωτικοποιήσεις στις υπηρεσίες των Δήμων. Έρχεται λοιπόν σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με αυτό το περιβόητο άρθρο 179 να διευκολύνει την εκχώρηση της καθαριότητας του ηλεκτροφωτισμού και του πρασίνου σε ιδιώτες. Είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση της ανάπτυξης που σχεδιάζουν. Γιατί οι συγκεκριμένοι τομείς συνοδεύονται από μια σημαντική πρίκα, τους σταθερούς ανερχόμενους πόρους που βγαίνουν κατευθείαν από την τσέπη κυρίως των λαϊκών νοικοκυριών με τα τέλη και τους φόρους που επιβάλλονται από τους Δήμους και που στρατηγικά και διαδοχικά οι κυβερνήσεις προχωρούν συνέχεια στην αύξησή τους. Σε μια περίοδο, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, που κανένας επενδυτής δεν θέλει να βάλει σημαντικά κεφάλαια χωρίς διασφάλιση και που η κάνουλα του τραπεζικού δανεισμού που την πληρώνουμε όλοι εμείς έχει κλείσει, αυτά τα εγγυημένα κεφάλαια που θα οδηγήσουν και στα ανάλογα κέρδη είναι ο λόγος που αυτές οι υπηρεσίες αποτελούν φιλέτα για τους επενδυτές. Τρίβουν τα χέρια τους οι εργολάβοι. Θα απολαμβάνουν ζεστό χρήμα από την τσέπη των δημοτών και τα ταμεία των Δήμων και θα αυγατίζουν τα κέρδη τους με φτηνά μεροκάματα στους εργαζόμενους που θα απασχολούν με απάνθρωπες συνθήκες δουλειάς και εκμετάλλευσης χωρίς μέσα προστασίας για την υγεία τους. Η γενίκευση της ιδιωτικοποίησης θα μας στερήσει τη δυνατότητα να υπερασπιζόμαστε τα εργασιακά μας δικαιώματα και τους μισθούς. Παρά τα όσα δηλώνει ο κύριος Θεοδωρικάκος ότι δεν θα γίνουν απολύσεις για να κατευνάσει τις αντιδράσεις μας, το χθεσινό πρωτοσέλιδο της Καθημερινής αποκαλύπτει πλήρως τους σχεδιασμούς τους. Δεν θα μπορούμε, λέει, πια να κρατάνε τα συνδικάτα όμηρο το κοινωνικό σύνολο.
Δεν θα μπορούμε δηλαδή να απεργούμε, γιατί θα μας έχουν την απειλή του ιδιώτη. Μπορεί άμεσα να μην υπάρχουν απολύσεις, αλλά όταν το μεγαλύτερο μέρος των υπηρεσιών αυτών θα έχει δοθεί σε ιδιώτες και απολύσεις θα επιχειρήσουν να κάνουν και σιγή νεκροταφείου στους χώρους δουλειάς θα επιχειρήσουν να επιβάλλουν. Ένα είναι το βέβαιο. Η ιδιωτικοποίηση αυτών των κρίσιμων τομέων θα αφήσει τους Δήμους πολύ γρήγορα γυμνούς από τέτοιες κρίσιμες υποδομές. Στο όχι πολύ μακρινό μέλλον, οι δημότες θα γίνουν αποδέχτες του ομού εκβιασμού εργολάβων και δημοτικών αρχών που θα πιέζουν ενιαία ώστε να απογειωθούν τέλη και φόροι για αυτές τις υπηρεσίες και όχι μόνο. Τα λαϊκά νοικοκυριά είναι αυτά που θα πληρώσουν το μάρμαρο αυτής της περιβόητης ανάπτυξής τους. Και πρέπει επίσης να σημειώσουμε την εκοφαντική σιωπή των δημάρχων που κάνει φανερή τη στήριξή τους σε αυτή την αντιλαϊκή ρότα. Καμιά εντύπωση δεν μας προκαλεί. Όλο το προηγούμενο διάστημα στήριξαν αυτές τις πολιτικές, απαξιώνοντας τις υποδομές, μία αντιδρώντας τη συνεχή μείωση της κρατικής επιχορήγησης, απειλώντας ακόμα και με εισαγγελίες τους εργαζόμενους που αγωνίζονταν μέχρι και σήμερα. Ελάχιστες είναι αυτές οι εξαιρέσεις. Είναι αυτοί που ήδη καθημερινά ιδιωτικοποιούν σήμερα υπηρεσίες και έχουν σημαντικό μερίδιο ευθύνης για τα εργοδοτικά εγκλήματα στους Δήμους, με 60 νεκρούς, εκατοντάδες ακατεμένους συναδέλφους τα τελευταία 5 χρόνια. Συνάδελφοι, η κυβέρνηση σήμερα μας κάλεσε σε μια προσχηματική συνάντηση. Ο κύριος Θεοδωρικάκος δεν μας είπε απολύτως τίποτα πέρα του ότι θα εφαρμόσουν με συνέπεια την πολιτική τους. Το καταλάβαμε από την ώρα που φτάσαμε στη Βουλή, όταν μας περίμενε ο φραγμός των ΜΑΤ, και το αντιληφθήκαμε ακόμα περισσότερο όταν μέσα στη Βουλή την αντιπροσωπεία των εργαζομένων συνόδευαν 15 ασφαλίτες μέχρι να φτάσουμε στο γραφείο του Υπουργού. Ξαναλέμε, δεν μας τρομάζουν, δεν έχουν τη συνένεσή μας. Ο αγώνας συνεχίζεται. Είμαστε εδώ ζητώντας και παλεύοντας να αποσυρθεί τώρα το πολυνομοσχέδιο κάτω τα χέρια από τα συνδικάτα. Καμιά ιδιωτικοποίηση, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε όλες τις υπηρεσίες, μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Καμιά περικοπή στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Γεια σας, καλό αγώνα.